Συνεχίζονται οι αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία για την τροπολογία για τους μετανάστες, καθώς η συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε και άλλες γαλάζιες ενστάσεις εκτός από τις αντιρρήσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θα προσέλθει σήμερα στο Κοινοβούλιο και, όπως λένε οι πληροφορίες, θα καταψηφίσει την τροπολογία. Και το πρόβλημα το οποίο μπορεί να έχουμε αργότερα είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν 30.000 εργάτες. Χρειάζονται 200.000 εργάτες, πιθανώς 250. Τι θα κάνουμε, θα προχωρήσουμε έτσι? Δέχομαι το άπαξ. Το δέχομαι απόλυτα. Αλλά παράλληλα παρακινώ την κυβέρνηση να προχωρήσει σε έναν τρόπο ώστε οι διακρατικές συμφωνίες να γίνουν πραγματικότητα. Το άπαξ ελπίζω να μείνει άπαξ. Θα μπορούσε να είναι μια διάταξη που σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις θα μπορούσε να δώσει λύσεις. Αλλά προσέξτε, ανθρώπους που έχουμε δώσει τουριστική βίζα, άρα ξέρουμε ποιοι είναι και τους έχουμε λέξει. Αν αυτή η διάταξη ήταν αυτή, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτή η διάταξη που λέει η τροπολογία, νομίζω κανείς δεν θα είχε, κανένας δεν θα είχε αντίρρηση σε αυτό. Αυτό δίνει ένα λάθος μήνυμα. Ήδη Financial Times μιλάνε για 300.000 τουλάχιστον παράνομους μετανάστες. Μιλώντας στο Open, ο Υπουργός Μετανάστευσης υποστήριξε μεν την τροπολογία που δίνει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής με την προϋπόθεση της εργασίας. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Με στεναχώρεσε. Διότι έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση, προφανώς, όπως όλοι μας. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κανέναν στη Νέα Δημοκρατία για τον πρώην Υπουργό, για την δουλειά που έχει γίνει. Ένα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επειδή ξέρετε τις απόψεις. Εγώ να το δεχτώ. Ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο χειρισμό. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη και καλύτερη. Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια επικοινωνίας. Αλλά ξέρετε από ένα σημείο τι και μετά. Δεν κατάλαβα την επικοινωνία. Δηλαδή. Την περισσότερη επικοινωνία. Όχι με τον κύριο Σαμαρά σας δουλεύω. Αυτό λέω. Ότι και με τον κύριο Σαμαρά και με την υπόλοιπη όποιος έχει. Γι' αυτό είμαστε και εδώ να τα εξηγούμε συνεχώς. Υπό τον φόβο των απολειών πάντως, η Νέα Δημοκρατία επέβαλε κομματική πειθαρχία στην ψήφιση του νομοσχεδίου με προειδοποιήσεις για διαγραφές. Είναι αυτονόητες οι συνέπειες σε μια μη ψήφιση ενός νομοσχεδίου της τροπολογίας. Η αντιπαράθεση στη Βουλή συνεχίστηκε και σήμερα το πρωί με ένταση μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού. Έγινε, πιστεύω, αντιληπτό σε όλες τις εταιρείες του Κοινοβουλίου ότι έχουμε ένα πραγματικό έλλειμμα εργατικών χειρών. Και σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, γιατί εκεί κρίνεται το μακροπρόθεσμο μέλλον της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στέλνετε λοιπόν, επαναλαμβάνω, ένα μήνυμα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του πλανήτη ότι υπάρχει μια χώρα όπου μπορείτε να εισέλθετε παρανόμως και μάλιστα θα επιβραβευτείτε με αυτό. Ακριβώς επειδή ενδιαφερόμαστε για το μέλλον φέρνουμε αυτή την τροπολογία. Η τροπολογία έχει προφανές πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Όμως ο λόγος που δεν διστάζω και εγώ προσωπικά, που έχω και προσωπικό πολιτικό κόστος. Γιατί δεν διστάζω να τη φέρω όμως? Διότι για μένα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ισχύει και ένα άλλο αρχαιοελληνικό ρητό. Από τον Όμηρο. Ίσιονός άριστος αμήνεστε περιπάτρης. Είναι λοιπόν μια αναγκαία, αλλά εντελώς καθυστερημένη ρύθμιση. Γιατί το κάνετε? Για να προσφέρετε στους εργοδότες φτηνά εργατικά χέρια.